με στόχο να κατακτήσει το κύπελο στον τελικό της Κυριακής στις 5 το απόγευμα στα 2 ωράκια με αντίπαλο τον Προμηθέα, η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε στο Ηράκλειο. Στην ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου γνωρίζουν τις δυσκολίες της αναμέτρησης, όμως υπάρχει αποφασιστικότητα, ενώ δεν κρύβουν την πικρία τους για το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει φίλαθλος κόσμος στο γήπεδο παρά μονάχα μαθητές. Ελπίζω όπως και πριν από 2 χρόνια, ελπίζω πάλι να το σηκώσουμε. Και τότε είχαμε έρθει, ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα το παλέψουμε στο τέλος και ήταν Ολυμπιακός τότε. Νομίζω ότι και τώρα θα γίνει το ίδιο, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, να φανούμε σοβαροί και να δείξουμε στο γήπεδο ποιος πραγματικά πρέπει να το πάρει. Κοιτάμε αυτό το τελικό, είναι ένας τελικός, ένα μονό παιχνίδι, όλα μπορούν να γίνουν σε 40 λεπτά. Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι ψυχολογικά και τακτικά, για να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό την Κυριακή. Ξέρουμε θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπα, είναι ένας τελικός, ένα νοκάουτ παιχνίδι που κρίνει ένα τίτλο. Και ξέρουμε πόσο πολύ το θέλει και ο σύλλογος όλος και η ομάδα και ο κόσμος της ΑΕΚ. Βλέπουμε και εδώ στην Κρήτη την αγάπη που δείχνει και σε εσένα προσωπικά και στην ομάδα ο κόσμος της ΑΕΚ. Ναι. Έχεις να το στείλεις κάποιο μήνυμα, δεν μπορούν να είναι στο κλειστό στα 2 ωράκια την Κυριακή. Ναι, το μήνυμα είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Όπως είπα, συμβόλαιο με την επιτυχία δεν υπογράφει κανείς, αλλά αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να είναι δεδομένο ότι θα πράξουμε στο γήπεδο είναι να τα δώσουμε όλα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να τα δώσουμε στο παρκέ, ανεξαρτήτου το πώς θα πάει το παιχνίδι. Ανυπομονούμε να έρθει αυτή η μέρα και ελπίζουμε να το κατακτήσουμε αυτό το τρόπαιο και να είμαστε χαρούμενοι στο τέλος. Είδαμε την αγάπη του κόσμου και στο πρόσωπό σου και σε όλα τα παιδιά. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι αυτή η φίλαθλη στο γήπεδο. Θα ήθελε να του στείλει κάποιο μήνυμα? Θα δώσουμε ό,τι έχουμε στο γήπεδο. Παίζουμε και για αυτούς. Μακάρι να ήταν κοντά μας να μας στηρίξουν. Δυστυχώς δεν είναι. Και οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη με αισιοδοξία και με καλή διάθεση για να κερδίσουμε ένα τρόπαιο, ένα τελικό που παίζουμε την Κυριακή. Ήρθαμε λίγο νωρίτερα. Θέλουμε να προετοιμαστούμε, να εγκλιματιστούμε και να προετοιμαστούμε με τον κατάλληλο τρόπο, με ηρεμία, για να παίξουμε ένα παιχνίδι σημαντικό την Κυριακή. Ξέρουμε ότι παίζουμε μια πολύ καλή ομάδα. Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες τις οποίες έχουμε. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να παίξουμε αποφασιστικά και δυνατά και να διεκδικήσουμε αυτές τις πιθανότητες που έχουμε για να πάρουμε το κύπελλο. Θα ήταν ευχής έργο για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο να βρίσκεται στο γήπεδο, να παρακολουθήσει ένα μεγάλο τελικό, όπως αυτός που θα γίνει για το παιχνίδι της Κυριακής. Από εκεί και πέρα ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή και σίγουρα θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους κάνουμε χαρούμενοι στο βράδυ της Κυριακής.